Θα θέλω να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη τύπου πρώτα απ' όλα με τους φιλοξενούμενους και τον ποδοσφαιριστή της Ρόδου. Ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας σου. Καλησπέρα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για μας. Ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Ξέραμε ότι αγωνιζόμαστε στην έδρα του πρώτου βαθμολογίας και επίσης οι πολλοί τραυματισμοί και οι τιμωρημένοι παίχτες που είχαμε σε αυτό το παιχνίδι άλλαξαν κάποια πράγματα για μας και τον τρόπο τον οποίο πρέπει να αγωνιστούμε. Πιστεύω ότι ακολουθήσαμε τις οδηγίες του προπονητή μας και το πλάνο. Ήμασταν σίγουροι ότι θα βρούμε κάποιους χώρους να πετύχουμε ένα γκολ. Και αφού το καταφέραμε, πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε καλά στην πίεση του Αστέρα, της ομάδας του Αστέρα και πήραμε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Περάσουμε στον αρχηγό του Αστέρα Βάρης, στον Θανάση Μάκο. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση και το ατυχές αποτέλεσμα ήταν για την ομάδα σου. Ναι, αρχικά εγώ οφείλω να σε χαρώ τους παίκτες και των δύο ομάδων για τη σημερινή προσπάθεια. Να μην διάλογο, είδαμε ένα ανοιχτό παιχνίδι, αρκετά ποιοτικό. Δυστυχώς για την ομάδα μου δεν καταφέραμε να πάρουμε ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας σήμερα, παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι παιχνίδια σαν το σημερινό μεγαλώνουν την ομάδα μου και αποδεικνύουν ότι παρότι σήμερα κάναμε μία ήττα, δικαίως είμαστε ψηλά στη βαθμολογία. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός ότι βρεθήκαμε στις πρώτες θέσεις μετά από 10-11 αγωνιστικές. Μπορεί σήμερα να χάσαμε, αλλά νομίζω ότι η προσπάθεια και το πρόσωπο που δείξαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα αποδεικνύουν ότι η ομάδα μου έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Η προσπάθεια ήταν μεγάλη, δυστυχώς δεν ευωδόθηκε στο αποτέλεσμα. Αντιμετωπίσαμε έναν πολύ ποιοτικό αντίπαλο, ο οποίος είχε απουσίες, αλλά είχε και πολλές επιλογές και είχε επέκθεσης άξιους να τις καλύψουν. Η ομάδα μου όμως έκανε προσπάθεια, έδειξε χαρακτήρα, παρότι δεν πήρε το αποτέλεσμα. Ξαναλέω ότι αυτά τα αποτελέσματα σε χαλκεύουν σαν ομάδα, δημιουργούν χαρακτήρα και μας οδηγούν στη συνέχεια. Ξαναλέω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Ρόδου, εύχομαι τα καλύτερα. Η ομάδα μου από αυτά τα αποτελέσματα γίνεται πιο δυνατή και θα το αποδείξει συνέχεια το πρωτάθλημα της. Θα περάσουμε στο προπονητή της Ρόδου, τον κύριο Παξεβάνο. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή νίκη και πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας σας. Εντάξει, πρώτα απ' όλα και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων και στην ομάδα του Αστέρα. Φάνηκε ότι δίκαια είναι μια ομάδα η οποία είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Έτσι, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας, με καινούργιος προπονητής, πολλές απουσίες, πάρα πολλές απουσίες, τιμωρημένοι, τραυματίες. Έτσι, έπρεπε να προσαρμοστούμε σε άλλες συνθήκες παιχνιδιού, από αυτό που θέλουμε εμείς, που θέλω εγώ να παίξουμε σαν ομάδα. Από εκεί και πέρα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο τεράστια η προσπάθεια των παιδιών αυτών που αγωνίστηκαν του δικού μου θέλει και τύχη για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά φτιάξανε μόνοι τους την τύχη και νομίζω παρά τις ευκαιρίες και την πίεση που είχαμε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο από την ομάδα του Αστέρα, η ομάδα πήρε ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στον συνάδελφο και στην ομάδα. Και ένα σχόλιο θα θέλαμε για το δεύτερο ημίχρονο, όπου η ομάδα σας ουσιαστικά έπαιξε περίπου στο μισό γήπεδο και με κόντρες προσπάθησε να αντιπιτεθεί. Ήταν κάτι το οποίο σχεδιάσατε ή βγήκε στην πορεία και από την πίεση του Αστέρα Βάρης? Όχι, αναγκαστικά λίγο κάποιες φορές από συντήρηση των ποδοσφαιριστών αναγκάζονται λίγο, γυρίζουν πίσω. Εμείς δεν είχαμε επιλογές ούτε ακόμα και για τις αλλαγές, έτσι, που θέλαμε να κάνουμε, να μπορέσουμε να φρεσκάρουμε κάποια στιγμή την ομάδα. Ξέραμε, περιμέναμε ότι θα δεχτούμε την πίεση. Σίγουρα θέλαμε λίγο περισσότερο ταχύτητα μπροστά για να εκμεταλλευτούμε κάποιες στιγμές τις οποίες μπορούσαμε να φύγουμε, ειδικά προς το τέλος που ρίσκαρε αρκετά ο αντίπαλος και ανέβασε πολλούς ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι με τον τρόπο που παίξαμε θα έπρεπε ένα γκολ να έρθει από τον αντίπαλο μόνο από κάποιο λάθος δικό μας αμυντικά. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στον προπονητή του Αστέρα Βάρης, τον κύριο Καβάση Γιώργο. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας σας. Είναι από αυτά τα μάτς που δυστυχώς μπορεί να σε γεμίζει η ικανοποίηση, η προσπάθεια που βλέπεις από τους ποδοσφαιριστές σου, η εικόνα που σου δείχνει η ομάδα σου. Γιατί τα παιδιά δούλεψαν πάρα πολύ, προσπάθησαν πάρα πολύ.
αλλά σε αφήνει με την πικρία το αποτέλεσμα. Το έχει αυτό το ποδόσφαιρο, δεν κερδίζει πάντα αυτός που φαίνεται καλύτερο όσο γίνεται τη συγκεκριμένη μέρα. Έτσι έγινε και σήμερα. Νομίζω ότι δεχτήκαμε ένα κρύο βουρκουνέ στο ποδόσφαιρο από μια στατική φάση και νομίζω και ουσιαστικά έγινε κόντρα και η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι ήμασταν κυρίαρχοι για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε καταστάσεις, ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να είχαμε σοβαρές το μάτς. Ενδεχομένως μετά να άλλαζε και όλη η εικόνα του παιχνιδιού. Τελικά το γκολ δεν ήρθε, δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε και έτσι το μάτς, παρόλο που το δουλέψαμε πάρα πολύ, ρισκάραμε, πιέσαμε, δεν καταφέραμε να πάρουμε ούτε το βαθμό της ισοπαλίας. Όμως το ξαναλέω, δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια όλων των παιδιών. Ειλικρινά δεν έχω κανένα παράπονο. Όλοι δώσαμε το καλύτερο σε αυτό. Προσπαθήσαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν ήρθε, δεν αλλάζει κάτι για τη δικιά μας ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το έχω ξαναπεί, ίσως είναι λίγο κουραστικό. Αλλά έτσι είναι η φιλοσοφία μας. Προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να αγωνιζόμαστε για το μάξιμο του βαθμού και στο τέλος να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα για την προσπάθειά τους και να ευχηθώ καλή συνέχεια του πρόγραμμα.